1998 που έχει ξεκινήσει η γέφυρα του ΟΚΑΝΑ, η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι πάντα δίπλα τους, με στόχο να τους υποστηρίξει και αν χρειαστεί να βοηθήσει τα μέλη που περνάνε το ρίο Αντίριο. Σήμερα απλά κρίθηκε ότι η κατάσταση της θάλασσας είναι πέραν των συνθήκων ασφαλείας για το διάπλου, για τον κολυμβητικό διάπλου, και έτσι αποφασίσαμε ότι θα το περάσουμε περπατώντας. Η ιδέα δεν χάνεται, η ιδέα δεν πεθαίνει. Η ιδέα είναι ότι τα παιδιά έχουν καταφέρει και φέτος να ξεφύγουν και του χρόνου να είμαστε καλά και ο καιρός καλύτερος να κολυμπήσουν. Θέλω να δώσω να πέρασει το μήνυμα στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της κρίσης, να πέφτουν σε κάποιο πρόγραμμα και σίγουρα θα βρουν λύση όπως και εμείς. Έτσι, δυστυχώς σήμερα δεν καταφέραμε να γίνει αυτή η εκδήλωση όπως θα είχαμε σχεδιάσει λόγω καιρικών φαινομένων. Εντάξει, σίγουρα πάνω απ' όλα πρέπει να είναι σημαντική μας ακυρεότητα. Θα πάμε περπατώντας τη γέφυρα, θα περάσουμε. Είναι και αυτό ένα συμβολικό πέρασμα από τη χρήση στην καθαρή ζωή. Το μήνυμα θα περάσει ενάντια στα ναρκωτικά και τις ουσίες και τα σχετικά. Τα παιδιά αυτά της κοινότητας είναι η απόδειξη, η ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα. Που λέγεται, ονομάζεται ναρκωτικά, ουσίες και αλκοόλ, εξάρτηση τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, με απογοήτευση η αλήθεια είναι, αλλά αυτός είναι, μ' αρέσει αυτό που θα κάνουμε περισσότερο, γιατί είναι αυτό ότι θα βρούμε μια λύση, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ωραία. Την απόφαση να μπει στο πρόγραμμα την πήρες μόνη σου ή σε βοήθησαν? Ναι, την απόφαση την είχα πάρει μόνη μου, αλλά με βοήθησαν θεραπευτές για να πάρω αυτή την απόφαση. Η οικογένειά σου φαντάζομαι είναι δίπλα σου? Ναι, είναι δίπλα. Σήμερα για 18η χρονιά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ο κολυμβητικός διάπλους από το Αντίριο στο Ρίο. Μια δραστηριότητα που όλα αυτά τα χρόνια τη διοργανώνει η θεραπευτική κοινότητα γέφυρα του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. Μια δραστηριότητα που συμβολίζει την απεξάρτηση και το δρόμο προς την καθαρή ζωή. Φέτος για πρώτη φορά στα 18 χρόνια οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του κολυμβητικού διάπλου. Αυτό βέβαια δημιουργεί συναισθήματα λύπης από τη μία και ματέωσης. Ωστόσο, η θεραπευτική κοινότητα βρήκε την εναλλακτική, βρήκε το δρόμο και πήρε την απόφαση αυτή τη διαδρομή που θέλουμε να συμβολήσουμε να την κάνουμε περπατώντας από τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, στέλνοντας και πάλι μήνυμα ότι όλα είναι απόφαση, ότι όταν αποφασίζεις κάτι μπορείς να βρεις τρόπους, μπορείς να βρεις βοήθειες τελικά να πραγματοποιήσεις το στόχο σου, ακόμη και αν τα εμπόδια είναι μεγάλα. Αυτή η δραστηριότητα σήμερα λίγο μας στενοχώρησε, λίγο που δεν μπορέσαν τα παιδιά να κάνουν την κολυμβητική διάπλο. Αλλά υπήρχε λύση. Υπήρχε λύση. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς, επειδή δεν το βάζουμε κάτω τα παιδιά μας και όλοι, που είμαστε όλοι γονείς μαζί, λοιπόν, θα περάσουμε τη γέφυρα. Αυτό δίνουμε πάλι μια δύναμη, μια δυναμική δηλαδή, ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, είμαστε γονείς που είμαστε πάντα δίπλα τους και τα βοηθάμε για να μπορέσουν και αυτά να περάσουν στην κοινωνία καθαρή πια και σωστή. Τίποτα δεν μας σταματά. Μπορεί ο διάπλος να μην έγινε λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό όμως δεν μας επέτρεψε να σκεφτεί και την άλλη διαδρομή, την καθαρή διαδρομή και το μονοπάτι το καθαρό για να περάσει απέναντι στη ζωή. Σήμερα που γοητευτήκατε επειδή δεν έγινε ο διάπλος κολυμπώντας, ή σας ικανοποιεί προφανώς και η λύση η άλλη? Ωραία, πάντα θα βρούμε μια λύση, οτιδήποτε δυσκολία υπάρχει, αυτό είναι να κάνουμε. Πήραμε μια απογοήτευση, αλήθεια είναι, αλλά θα συνεχίσουμε περπατώντας τη γέφυρα. Το μήνυμα είναι το ίδιο, από την συγκαθαρή ζωή περνάμε, από τις ουσίες, από την κρίση, από την συγκαθαρή πλευρά της ζωής. Και εντάξει, το μήνυμα θα περάσει, είμαστε αισιόδοξοι, θα περπατήσουμε, είναι το ίδιο για εμάς.